Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Σιγά σιγά θα αρχίσω να σας βλέπω να μπαίνετε, να είμαι σίγουρη ότι ό,τι λέω δεν το λέω μόνη μου. Θα εκτιμηθεί πολύ η πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Ένα ακόμα απόγευμα προς βραδάκι Πέμπτης θα είμαστε παρέα. Εμείς οι φίλες από τη Λιόν, η Νόνα φυσικά νοερά, εγώ με φυσική παρουσία, για να κάνουμε μαζί παρέτσι. Αχ, πάρα πολύ ωραία, θα σας χαιρετήσω τώρα γιατί χάρηκα. Λοιπόν, άσπομο αγαπημένη ψαρίνα, πρώτη εσύ, φιλιά πολλά στη Λάρισα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είπα ότι θα κάνουμε και η Γεωργία μας καλησπέρα, μισό λεπτάκι να δω τον κόσμο που μπαίνει και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα από Τελ Αβίβ, Χάνα, φιλιά πολλά. Ελένη. Ωραία, βλέπω λοιπόν ότι και με βλέπετε και με ακούτε, πάρα πολύ όμορφα. Σας έλεγα λοιπόν ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή που κάνουμε Πέμπτη παραπέμπτη μαζί. Κάνετε μία με την Όνα, μία μαζί μου. Και σήμερα θα αναλύσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο και δυνατό θέμα, αυτό που σας έχουμε προλογίσει άλλωστε. Τι άλλο, τον Άρη που θα αλλάξει θέση και θα περάσει το Λέοντα. Σήμερα έχω σκοπό να σας κάνω μια πολύ μεγάλη εκπομπή. Γι' αυτό βάλτε ποτάκια, καφεδάκια, νεράκια, δεν ξέρω τι θα κάνετε, επειδή βγαίνουμε από τη συχνότητα του AstroTeam, της δικιάς μας πια σελίδας, έχουμε περιθώριο να κάνουμε εκπομπές όσο μεγάλες θέλουμε. Σας απειλώ λοιπόν, θα μείνετε για πολύ μαζί μου σήμερα. Θα τα αναλύσουμε όλα, θα σας πω, για τον Άρη στο Λέοντα. Ποιες είναι οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά του. Θα σας πω για τον Άρη στο Λέοντα πάνω σε γενέθλιες θέσεις που έχετε, τι θα σας φέρει αυτό το πέρασμά του. Φυσικά θα πούμε γιατί αυτός ο Άρης είναι σχετικά δύσκολος, έχει κάποιες όψεις που είναι πραγματικά φωτιά και τσεκούρι και αφορούν και στην Ελλάδα μας. Και θα κάνουμε και ανάλυση για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Οπότε όρεξη να έχετε, θα είμαστε παρέτσα και θα τα αναλύσουμε όλα. Να δω λίγο τι μπαίνετε και με βλέπετε κανονικά και θα συνεχίσουμε. Αναστασία, Ελένη, Ειρήνη, Στέλλα. Καλησπέρα Στέλλα, καλησπέρα σε όλους. Φιλιά πολλά, σε όλα τα κορίτσια μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Άρη που αλλάζει ζώδιο και εκεί γύρω στις 11 του Ιουνίου θα περάσει σε μια θέση που του ταιριάζει. Γιατί ξέρετε, ο Άρης το Λέοντα έχει ωραία θέση, έχει μια βασιλική θέση και εδώ έχει να κάνει και με τη λαγνία της γοητείας, γιατί ο Άρης, ένας αρσενικός πλανήτης ή μάλλον ο απολύτως αρσενικός πλανήτης, γιατί εδώ στον Άρη κρύβεται η Ρώμη, η δύναμη, το θάρρος, περνά σε ένα ζώδιο της φωτιάς, σε ένα ζώδιο σταθερής φωτιάς και έχει να δώσει πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά τα πολύ όμορφά του και τα χαριτωμένα του θα τα δώσει πού? Στα ζώδια της φωτιάς φυσικά, γιατί κάποιοι άλλοι, και αυτά είναι τα ζώδια του σταθερού σταυρού, ταύροι, οι ίδιοι λέοντες φυσικά που θα είναι στο ζώδιό τους, σκορπί και υδροχόοι, θα είναι τα πράγματα προκλητικά, θα είναι δύσκολα. Ξέρετε, όταν ο Άρης αλλάζει ζώδιο, είναι σαν όλη η ενέργεια που κουβαλά να μεταφέρεται. Και τώρα το προηγούμενο διάστημα ήταν σε ένα ζώδιο που δεν του τέριαζε πολύ. Ο Άρης στον καρκίνο παραδοσιακά δεν έχει καλή θέση. Έχει μια θέση δύσκολη, έχει μια θέση παρασκηνιακή. Έχει μια θέση που λειτουργεί υπόγεια. Σημαίνει λοιπόν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, όσο είχε καθίσει στον καρκίνο, είχε αρχίσει να δημιουργεί το παρασκήνιο που του χρειαζόταν, προκειμένου τώρα να αρχίσει να λειτουργεί και να δίνει τις πράξεις που θα ακολουθήσουν το παρασκήνιο. Και μιλάμε τώρα, εδώ κάνουμε παρέα όλοι μαζί και είχαμε μόλις χθες μια έκλειψη. Ελπίζω να την περάσατε σχετικά εύκολα, να μην είχατε δύσκολα γεγονότα. Το μόνο σίγουρο ότι είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί και μιλάμε και τα λέμε και να, η έκλειψη είναι δύσκολο γεγονότα, είναι αλήθεια. Όμως μπορούμε και προσπερνάμε καταστάσεις, μπορούμε και διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Να δω λίγο τι μου γράφετε σε σχέση και με την έκλειψη και θα προχωρήσουμε για τον Άρη στο Λέοντα. Άντε να πάρουμε μια ανάσα, Αναστασία μου, αν είσαι τοξοτίνα, θα πάρεις όχι μια ανάσα, θα πάρεις μια πολύ μεγάλη ανάσα.
Και ξέρετε, κορίτσια, ο Άρης το λέοντα για τα κορίτσια τα ελεύθερα, τι άλλο σημαίνει? Σημαίνει και άντρα στη ζωή τους. Και θα σας πω ακριβώς σε ποιους αφορά. Φωτεινή μου αγαπημένη, φιλιά πολλά. Ελευθερία. Άρτεμις. Αρετή μου αποτυχία, τα φιλιά μου. Βασιλική. Αθηνά. Το κορίτσι μας από τη σχολή μας. Και από Κύπρο η Έφη αγαπημένη. Ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δέσποινα, Γεωργία. Τέλεια. Χαίρομαι γιατί έχουμε επικοινωνία, με βλέπετε, με ακούτε. Έτσι είναι μία μέρα σήμερα που είμαι πολύ χαρούμενη που κάνουμε μαζί αυτή εδώ την εκπομπή. Είχαμε εβδομάδα παραβδομάδα κάνουμε παρέα, αλλά είναι και το θέμα αυτό που θα έχει ενδιαφέρον, οπότε θα πάρετε πολλή πληροφορία. Και όταν εσείς παίρνετε πληροφορία, εμένα η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως ξέρετε. Πάμε λοιπόν για τον Άρη στο Λέοντα. Είπαμε ότι είναι μία καλή, δυναμική θέση. Ο Άρης θα περάσει στο Λέοντα 11 Ιουνίου, μία μέρα μετά την έκλειψη της 10ης Ιουνίου. Και θα μείνει περίπου στο ζώδιο του Λέοντα, περίπου 2 μήνες. Δηλαδή θα μπει στις 11, για να μην σας πω ανακρίβειες, 11 λοιπόν Ιουνίου θα μπει στο Λέοντα και 30 Ιουλίου θα έχει τελειώσει το ταξίδι του στο πύρινο αυτό ζώδιο της σταθερής φωτιάς. Η θέση του εδώ πέρα είναι μια θέση που αγαπάει το ρίσκο. Ο Άρης το Λέοντα ρισκάρει, είναι γενναίος, έχει θάρρος. Και δεν είναι καθόλου άσχημο αυτό, αρκεί αυτό το θάρρος να μην γίνεται υπερβολικό, γιατί ξέρετε, έχει και μια αγάπη στα τυχερά παιχνίδια. Σε αυτή τη θέση ο Άρης είναι λίγο τζογαδόρος. Και αν τώρα μου πείτε, να παίξω τζόκερ, να παίξω, θα κερδίσω, εγώ θα σας πω, μην ξεχνάτε, παρθένος είμαι και δεν έχω και πολύ μεγάλη σχέση με όλα αυτά, τα φοβάμαι, ενώ δεν έχω την... Μάλλον δεν έχω την πολύ καλή διάθεση και γιατί θέλω να έχω πολύ τύχη να παίζω τυχερά παιχνίδια. Κάποιοι άλλοι από εσάς όμως φαντάζομαι ότι έχετε και τύχη και διάθεση. Τι θέλω όμως να πω. Εσείς που ανήκετε σε ζώδια της φωτιάς και αυτός εδώ ο Άρης θα σας κάνει τρίγωνα, ναι, ίσως είναι εποχή να μπορείτε να παίξετε, να κερδίσετε κάποια χρήματα. Τι θα κοιτάξετε όμως. Αν θα κοιτάξετε, αν έχετε ξανακερδίσει το παρελθόν. Γιατί μαζί με τον Άρη στο Λέοντα θα έχουμε και έναν Ερμή ανάδρομο στους διδύμους. Τι σημαίνει αυτό, ότι ξυπνά παρελθόν. Αν λοιπόν στο παρελθόν είχατε παίξει και δεν βγήκατε χαμένοι, παίξτε και τώρα. Αλλά χωρίς πολύ μεγάλο ρίσκο. Να μην παρασυρθείτε από αυτή τη θέση του εδώ, την παράτολμη. Γιατί ο Άρης το Λέοντα ξέρει να τολμά, ξέρει να μπαίνει με πάθος σε όλες τις καταστάσεις. Ένας λοιπόν πλανήτης τόσο πολύ δυνατός, φλογερός, ανδρικός, ηρωικός. Γιατί ο Άρης είναι το επιχειρήν, έτσι κι αλλιώς, όταν βρίσκει θετικές όψεις στην πορεία του, είναι εξαιρετικός. Το θέμα πότε είναι, τα δύσκολα πότε είναι, όταν να κάνει αρνητικές όψεις και κυρίως με τους μεγάλους. Και αυτός εδώ ο Άρης, μέσα στο πέρασμά του στο Λέοντα, από τα μισά σχεδόν του Ιουνίου και μετά, θα κάνει κάποιες όψεις πάρα πολύ δύσκολες. Θα κάνει όψεις σκληρές, με Κρόνο και Ουρανό. Και αυτές εδώ οι θέσεις του Κρόνου και του Ουρανού είναι πάρα πολύ σημαντικές, τόσο για εμάς προσωπικά, τον καθένα, σε όποιο σημείο του χάρτη μας επηρεάζει, όσο και για την Ελλάδα μας. Γι' αυτό και αν είδατε στον πρόλογο του Άρη, στον Λέοντα, γράψαμε κάποια πραγματάκια. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε γιατί η Ελλάδα μας, υδροχόος 14 μοιρών, έχει μία αντίθεση ακριβίας με Κρόνο στο Λέοντα στις 14 μοίρες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Άρης θα ενεργοποιήσει μία γενέθλια δύσκολη όψη της χώρας μας και αν λάβετε υπόψη τα τετράγωνα που κάνει ο Κρόνος με τον Ουρανό, σημαίνει ότι κάποια πράγματα εκεί προς το τέλος του Ιουνίου αλλά και προς το τέλος του Ιουλίου, μάλλον στη μέση του Ιουλίου, και θα σας πω με ακρίβεια τις ημερομηνίες, πραγματικά θα είναι προκλητικά, θα είναι δύσκολα. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θέλω να σας πω κάποια γενικά πραγματάκια για τον Άρη, έτσι να τα έχετε στο μυαλό σας. Ή μάλλον να σας πω πώς λειτουργεί με τους μεγάλους. Και κάτι ακόμα. Ο Άρης, σε ένα πύρινο ζώδιο, πάντα έχει να κάνει και με φωτιές, έχει να κάνει με πυρκαγιές, έχει να κάνει με αυξημένη θερμοκρασία. Και καλοκαίρι, δύσκολος χάρτης Ελλάδας, ένας πλανήτης σε φωτιά, αν βάλουμε κάτω
τα σκέλη αυτά όλα που είπαμε του προβλήματος, θα δούμε ότι η λύση δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολη, γιατί πραγματικά μες το καλοκαίρι να σε άρεσε πύρινο ζώδιο και σε δύσκολες όψεις. Οπότε τι, προσοχή, 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 ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αφορά προσωπικά. Και μιλώ πάντα για το σταθερό σταυρό του δεύτερου δεκαημέρου. Θα σας πω αναλυτικά και ποιες ημερομηνίες πιάνει, αν έχετε εκεί πλανήτες. Δεν σημαίνει ότι σας επηρεάζει μόνο ένας Άρης σε μια γενέθλια δική σας θέση. Σας επηρεάζει αν έχετε οροσκόπο στον Λέοντα, αν έχετε μεσουράνημα, αν έχετε προσωπικούς πλανήτες. Ο Άρης λοιπόν στις όψεις που κάνει με τους μεγάλους, αναλόγως φυσικά του τι είδους όψεις θα κάνει, μπορεί να είναι απίστευτα γενναιόδωρος, μεγαλειώδης πραγματικά. Ειδικά όταν κάνει τρίγωνο και σύνοδο με το Δία και όσοι του έχετε γενέθλια στο χάρτη σας, είναι μια όψη ευλογία, είναι η όψη του νικητή. Στην αντίθετη όμως περίπτωση, όταν ο Άρης κάνει δύσκολες όψεις με τους μεγάλους, εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Όταν λοιπόν κάνει όψεις με Κρόνο, ειδικά στα τετράγωνα και στις αντιθέσεις, όπως τώρα, σε λίγο, όταν θα φτάσει στις 12, 13, 14 μοίρες. Εκεί μιλάμε για σκληρότητα. Εκεί μιλάμε για αναλγησία. Εκεί μιλάμε για βαρβαρότητα. Όταν ο Άρης συναντά τον ουρανό και κάνει όψεις, και ειδικά μιλώ τώρα για τετράγωνα, εδώ μιλάμε για εκρηκτικές καταστάσεις. Ξέρετε, οι δύσκολες όψεις του Άρη με τον ουρανό είναι όψη τσιχάντ. Είναι τέτοιου είδους όψεις. Είναι όψεις που αφορούν σε αεροπορικά θέματα, είναι όψεις που αφορούν σε δύσκολα καιρικά φαινόμενα, είναι εκρήξεις. Ο Άρης στις δύσκολες όψεις του με τον Ποσειδώνα είναι ασθενικός. Φέρνει ασθένειες, φέρνει μικρόβια, φέρνει θέματα που αφορούν την υγεία, γιατί ξέρετε, ο Άρης την υγεία μας, ως πλανήτης και ως αρχέτυπο, έχει να κάνει με τις μολύνσεις, έχει να κάνει με τα μικρόβια. Και στα τετράγωνά του πια με τον Πλούτονα, εκεί μιλάμε για δύναμη μεγάλη, αρνητική όπως καταλαβαίνετε, αν σκεφτείτε ότι ο Πλούτονας είναι το έδαφος, είναι το υπέδαφος, και ο Άρης τι είναι, είναι η έκρηξη, είναι η λάβα, είναι πραγματικά η ένταση, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και κάποια γεωφυσικά φαινόμενα μέσα στο διάστημα αυτό να μας απασχολήσουν. Θέλω εδώ να σας πω όμως ότι εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχουμε άγχος ότι θα γίνει κάτι πολύ φοβερό, γιατί παρότι έχουμε όλο αυτό που σας είπα πριν, με την γενέθλια αντίθεση που μας επηρεάζει, έχουμε μια πολύ ωραία διευκόλυνση. Ο Άρης Ελλάδας μας, στις 15 μοίρες του Τοξότη, έχει ένα πολύ ισχυρό και τυχερό τρίγωνο με αυτόν τον Κρόνο στο Λέοντα. Οπότε, ναι μεν κάποιες καταστάσεις θα φέρουν κάποιες δυσκολίες, αλλά θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δω λίγο τι μου λέτε και θα συνεχίσω. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, Εφάκη μου καλησπέρα, Δήμητρα, Νάσο καλησπέρα. Να δω τι άλλο μου λέτε. Τι με ρωτάτε. Η Γιώτα. Είμαι Λέων με Άρη και Ερμή στον... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και σε λίγο Γιώτα μου θα σου πω και τι ακριβώς θα φέρει πάνω στον Ερμή σου. Θα σας πω για τις γενέθλιες θέσεις κάποια πραγματάκια. Με γενέθλιο Άρη και Ήλιο, αν είναι σε πύρινο ζώδιο, είναι χαρά σε Ευαγγέλια, Γεωργία μου. Μαρίνα καλησπέρα. Χρυσούλα μου, φιλάκια πολλά και εσείς μου έχετε λείψει. Ελπίζω από εβδομάδα να τα πούμε πια και από κοντά. Και για τα οικονομικά θα πούμε. Βασιλική καλησπέρα. Εδώ μας λέει Γιώτα Λέων με Άρη και Ερμή στον Λέων. Θα τα πούμε όλα. Ωραία. Ας πούμε κάποια... Μερούλα μου αγαπημένη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Ωραία. Ας σας πω λοιπόν τώρα και κάποια πραγματάκια, να σας τα πω εδώ με τη σειρά για να μην μπερδευόμαστε. Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά του Άρη στο Λέοντα. Και αυτό αφορά και όλους εσάς που το έχετε ως γενέθλια θέση. Είναι τίμιος, είναι ειλικρινής. Μπορεί να δώσει πραγματικά με την ψυχή του. Ξέρετε μόνο ποιο είναι το μειονέκτημα ενός Άρη στο Λέοντα. Είναι ότι είναι τόσο πολύ περήφανος που μπορεί να γίνει εύθυκτος και μπορεί να μην συζητά ή να μην μιλά για αυτό που θέλει, γιατί πιστεύει ότι οι άλλοι πρέπει να τον καταλάβουν. Εκεί είναι μια παγίδα που οι άνθρωποι που έχουν τον Άρη τους στο Λέοντα μπορούν να γίνουν τόσο πολύ περήφανοι που να μην εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Όταν αισθάνεσαι ότι είσαι ένας άνθρωπος που πάντα είσαι γενναιόδωρος και πάντα θέλεις το καλύτερο για τους άλλους,
σίγουρα δεν θέλεις να μπαίνεις σε μικρότητες. Γι' αυτό και οι γυναίκες που έχουν τον Άρη τους στο Λέοντα, γιατί ξέρετε, ο Άρης για εμάς τις γυναίκες είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πλανήτης. Και τι δείχνει? Δείχνει το είδος του άνδρα που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Δείχνει τον εραστή, αυτόν τον τέλειο, αυτόν τον ονειρικό, αυτόν που έχουμε στο μυαλό και θεωρούμε ότι είναι το ιδανικό για μας. Μία λοιπόν γυναίκα με γενέθλια θέση του Άρη της στο Λέοντα θέλει έναν βασιλικό σύντροφο. Θέλει έναν άνθρωπο που να μην ασχολείται με μικρότητες. Έναν άνθρωπο που να είναι γενναιόδωρος. Τι τη χαλάει? Αυτό ακριβώς τη χαλάει. Η μικροψυχία. Τι άλλο θα μπορούσα να σας πω για τον Άρη στο Λέοντα έτσι ως γενικές πληροφορίες? Όταν κάποιος έχει τον Άρη του γενέθλια στον 5ο οίκο, θέλει λίγο να είναι προσεκτικός σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια που είμαι προηγμένος, και εδώ μπορεί να έχει και κάποιες αντιπαλότητες στα θέματα που αφορούν τα παιδιά, ή να έχει μια μηχανία στον τρόπο που θα διαχειριστεί ένα θέμα που αφορά σε παιδιά. Απ' την άλλη, ο Άρης το Λέοντα μάχεται πολύ δυναμικά για τους αδύναμους. Θα μπει μπροστά να διεκδικήσει το δίκαιο. Όποιος θεωρήσει ότι είναι αδύναμος, μικρός, ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, είναι μία τέτοια θέση. Λοιπόν, να σας πω κάποια πραγματάκια για όλους εσάς που έχετε γενέθλια τον Άρη σας ή τη Σελήνη σας ή τον οροσκόπο σας στο Λέοντα. Γιατί θα περάσει από εκεί τώρα πια ο Transit Λέοντας μετά τις 11 Ιουνίου και θα ενεργοποιήσει τον χάρτη σας. Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια για το γενέθλιο Άρη στο Λέοντα. Θέλω να σας πω ότι... Κάτι μου στέλνετε? Ο σύντροφος Άρη στο Λέον, μονοσκόπο Λέον. Α, πολύ όμορφα, 18-8 μας λέει ο Γιώργος. 29-7 σύζυγος. Πολύ λιοντάρι, Γιώργο. Τώρα που θα περάσει από εδώ ο Άρης θα πρέπει να ενεργοποιήσει καταστάσεις, ξεκινήματα, ωραία πράγματα, Λοιπόν, για όλους εσάς τους φίλους που έχετε γενέθλια Σελήνη στο Λέοντα, θα πρέπει τώρα που θα περάσει από τις 11 και μετά ο Άρης πάνω από τη Σελήνη σας, θα κάνει σύνοδο δηλαδή κάποια στιγμή, να είστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας με το γυναικείο φίλο και με τις γυναίκες της ζωής σας, μητέρες, σύζυγους, αδελφές. Ο Άρης όταν ενεργοποιεί τη Σελήνη σε ένα χάρτη, προκαλεί ένταση. Και αν έχει να κάνει με χάρτη συντρόφων, είναι κάποιος ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να βρει ένα σύντροφο ή έχει προκύψει κάτι στη ζωή του, είναι μία από τις πιο ερωτικές θέσεις. Αυτό να το ξέρετε και εσείς που ψάχνετε τις συναστρίες σας. Όταν σε μία συναστρία δύο άνθρωποι μοιράζονται Άρη Σελήνη, εκεί μιλάμε για την top ερωτική σχέση. Εκεί μιλάνε τα ορμέμφυτα του ανθρώπου. Εκεί ξυπνά ό,τι αρχέγονο υπάρχει μέσα μας. Ο Άρης τώρα. Όποιοι από εσάς έχετε, όχι ο Άρης, λάθος σας είπα, ο Ερμής. Όποιοι από εσάς τους φίλους μας που παρακολουθείτε έχετε τον Ερμή σας στο Λέοντα, με τον Άρη που θα κάνει κάποια στιγμή σύνοδο στον Ερμή σας, θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί πολύ στον τρόπο που εκφράζετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Και αν σκεφτούμε ότι είναι και ο Ερμής ανάδρομος, που σημαίνει ότι ήδη έχετε αρχίσει να σκέφτεστε πράγματα που αφορούν στο παρελθόν σας, όπως βλέπετε είναι πολύ άνετη σήμερα, κάνουμε πολύ μεγάλη άνεση. Εσείς λοιπόν που έχετε και πράγματα που αφορούν στο παρελθόν και θέλετε να συζητήσετε με έναν Άρη πάνω στον Ερμή σας, δεν είναι και το καλύτερο, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τώρα, αν μπείτε σε συζητήσεις, μπορεί να φανείτε παραπάνω πικραμένοι ή παραπάνω θυγμένοι από ότι θα ήσασταν ή είστε πραγματικά. Αν τώρα αυτός ο Άρης σας δεν είναι στο Λέοντα, είναι στον Κριό ή στον Τοξότη, είναι η στιγμή να τα κάνετε όλα αυτά. Άρης πάνω σε γενέθλια Αφροδίτη. Εδώ μιλάμε για έρωτα. Όσοι από εσάς τις κοπελιές ή και τα αγόρια μας που παρακολουθείτε έχετε Αφροδίτη στο Λέοντα ή σε πύρινο ζώδιο, Κριό και Τοξότη, να ξέρετε πως αυτός εδώ ο Άρης θα λειτουργήσει καταπληκτικά ερωτικά, μπορεί να σας φέρει το τέρι σας, μια γνωριμία ή μπορεί να σας φέρει και ανθρώπους από το παρελθόν σας. Και αυτό σας το λέω γιατί το διάστημα που ο Άρης θα είναι στο Λέοντα, συγχρόνως θα είναι και ο Ερμής ανάδρομος. Αυτοί που είναι ευνοημένοι από αυτόν εδώ τον Άρη, πέρα από τα ζώδια της φωτιάς, είναι και τα ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμη, ζυγή, υδροχόη μεν ερωτηματικό, γιατί ανήκουν στο σταθερό σταυρό, οπότε εδώ έχει να κάνει αποκλειστικά
με το πόσο καλοστηριγμένος είναι ο γενέθλιος χάρτης, δηλαδή αν έχει καλές γωνίες, αυτός εδώ ο Άρης μπορεί να φέρει και θετικά πράγματα. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι είδους χάρτη εξυπηρετεί ο καθένας από εμάς. Είπαμε τώρα για την Αφροδίτη στο Λέοντα, ας πούμε για όλους εσάς που έχετε επιστροφή Άρη, δηλαδή έχετε γεννηθεί με τον Άρη στο Λέοντα και τώρα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο ο Άρης θα κάνει σύνοδο με τον Άρη σας. Η ενέργειά σας θα είναι απίστευτη. Ό,τι δεν είχατε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, θα το κάνετε τώρα. Δραστηριότητες, ενάρξεις, εκκινήσεις, σχέδια. Μόνο θέλει μία προσοχή, γιατί ο Άρης σε σύνοδο με τον γενέθλιο Άρη μπορεί να φέρει τραυματισμούς, εγκάβματα, μπορεί να φέρει ατυχηματικές καταστάσεις, οπότε προσπαθήστε να είστε τόσο όσο τουλάχιστον όσο θα βρίσκεται πάνω στις δικές σας μοίρες. Ο Άρης ξέρετε ότι όπως και ο Ουρανός είναι ένας πλανήτης βιαστικός, δηλαδή ό,τι έχει να δώσει το δίνει μια-δυο μοίρες πριν. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αν γνωρίζετε το χάρτη σας και γνωρίζετε τις μοίρες που έχετε τους πλανήτες σας, εκεί προσέχετε. Λίγες μέρες πριν και λίγες μέρες μετά. Να σας πω λοιπόν και για οροσκόπο. Και με τον οροσκόπο θέλει προσοχή, γιατί ο οροσκόπος είναι το φυσικό μας σώμα. Και όσοι έχετε οροσκόπο, Λέοντα, Ταύρο, Υδροχό ή Σκορπιό, με αυτόν τον Άρη πρέπει να είστε προσεκτικοί σε θέματα που αφορούν τη σωματική σας ακαιρεότητα, την υγεία σας. Που σημαίνει τι, δεν βιάζεστε, προσέχετε, τόσο όσο να περάσει από τις μοίρες σας. Ο Άρης αντιπροσωπεύει τα εργαλεία ή μάλλον τα όπλα που είναι ικανά να προκαλέσουν τραυματισμό. Είναι μαχαίρι, είναι μυστέρι, είναι βέλος, είναι τόξο, είναι όπλο. Γιατί είναι και η φύση του πλανήτη αυτή. Είναι ο πολεμικός πλανήτης, αυτός που όλοι ξέρουμε ποιες ήταν οι λειτουργίες του και μάλλον ποιο είναι και το αρχέτυπο ως θεός του δωδεκάθεο. Ήταν ο θεός αυτός που προκαλούσε την έρηδα, τις εντάσεις, τον πόλεμο, τη μάχη, τους τραυματισμούς. Αν λοιπόν τον έχετε έτσι στο μυαλό σας, όλους εσάς που σας πιάνει στον οροσκόπο σας σε σύνοδο, αντίθεση και τετράγωνα, όσοι λοιπόν έχετε οροσκόπο στο σταθερό σταυρό, είστε εσείς που πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και ο Άρης στο μεσουράνημα, για όσους έχετε μεσουράνημα στο Λέοντα, θα ενεργοποιήσει πολύ τα επαγγελματικά σας, μπορεί να σας φέρει κάποιες αντιπαλότητες, κάποιες εντάσεις, αλλά σίγουρα ένας Άρης ερεθίζει το μεσουράνημα και μπορεί να δώσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν σκεφτούμε μαζί και την αναδρομή του Ερμή, μπορεί να φέρει και ευκαιρίες το παρελθόν. Κάτι που είχε μείνει στη μέση και τώρα πια θα το ξαναπιάσετε. Για να δω τι μου γράφετε, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, υδροχόος με ανάδρομο ουρανός το Λέοντα. Ναι. Θα πούμε τώρα για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Άριστο ζυγό. Ο Άριστο ζυγό παραδοσιακά δεν έχει πολύ καλή θέση, Δημητρά μου. Ο Άριστο ζυγό και στον καρκίνο είναι οι αδύναμες θέσεις του. Νότιος δεσμός το Λέοντα. Καρμικά γεγονότα θα ξυπνήσει, Αναστασία μου. Ο νότιος δεσμός στο Λέοντα με έναν Άρη μπορεί να φέρει απομακρύνσεις, να σου φέρει αντιπαλότητες. Παιδιά, φυσάει και ακούγεται ο αέρας μέσα γιατί είμαι έξω, Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι τόσο όμορφο έτσι το απογευματάκι βραδιά που ήταν για μένα έτσι πιο όμορφο να είμαι έξω. Τι μας λέει η Χριστίνα, αν είναι απλά να κοπούμε εντάξει το κεφάλι και τα κόκκαλα να μην χάσουμε. Όχι μωρέ Χριστίνα τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ, προσέχουμε λίγο. Αυτοί που πρέπει να είναι πραγματικά προσεκτικοί είναι αυτοί που τους πιάνουν τα τετράγωνα, δηλαδή όσοι έχετε πλανήτες στα σταθερά, εκεί. 12, 13, 14 μοίρες, θα στα πω όμως σε λίγο με λεπτομέρειες. Είπαμε λοιπόν και για τις γενέθλιες θέσεις, για να δω τώρα τι άλλο θα σας πω. Θα σας πω λιγάκι για τις όψεις που θα δημιουργήσει αυτός εδώ ο Άρης το Λέοντα και θα σας πω και ημερομηνίες και ποιους πιάνει. Πολύ ωραία. Μου γράφετε καλησπέρα Δόμνα. Θεσσαλονίκη βρέχει μας λέει ο Στράτος. Νομίζω Στράτο και αύριο θα βρέξει και εδώ, έτσι μας είπαν, θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Δεν
θα έχουμε, λένε, πολύ θερμό καλοκαιράκι φέτος, αν και ο Άρης το λέει, όσο επικρατήσει και κρατήσει εκεί τις θέσεις του τα τετράγωνα. Αν έχετε Δία στο Λέοντα, Ιώτα μου, είναι εξαιρετικός ο Άρης στο Λέοντα τώρα. Δίας Άρης σε σύνοδο είναι μία από τις top δυναμικές όψεις που μπορεί να δώσει επεκτάσεις, να δώσει χρήματα, να δώσει το πάντα. Λοιπόν, σας είπα στην αρχή ότι η θέση αυτή του Άρη στο Λέοντα θα είναι αρκετά προκλητική για το Σταθερό Σταυρό, και αφού και η Ελλάδα μας ανήκει στο Σταθερό Σταυρό, θα υπάρξουν ορισμένες δυσκολίες στην εποχή ακριβώς εκείνη που θα κάνει τα τετράγωνα. Εδώ βλέπω ότι μου γράφετε και γελάω, γιατί λέω, Νάσος, έχουμε οροσκόπο το ξόδι και θα μας πάνε όλα τέλεια. Εσάς με οροσκόπο το ξόδι σας πάνε όλα τέλεια πάντα, και ένας λόγος παραπάνω με τα τρίγωνα του Άρη από του Λέοντα. Τέλεια, μια χαρά ο γιος, πρέπει να το αξιοποιήσει. Λοιπόν, η πρώτη σημαντική όψη που θα κάνει ο Άρης θα είναι εκεί. Α, ξέχασα, ή μάλλον σας το είπα και για την έκλειψη που έχουμε 10 Ιουνίου, την επόμενη μέρα ο Άρης μπαίνει στο Λέοντα. Εκεί λοιπόν στις 10 Ιουλίου, μάλλον στις 13 Ιουλίου, όχι, σας λέω ψέματα, στις 13 Ιουνίου θα έχει μία συνάντηση με τη Σελήνη, θα είναι και η Σελήνη στο Λέοντα, και θα είναι έτσι μία μέρα πολύ πολύ θετική για τα ζώδια της φωτιάς και για τα ζώδια του αέρα. Σκεφτείτε τον Άρη να συναντά τη Σελήνη και να κάνει τρίγωνο στα ζώδια της φωτιάς. Θα είναι μία μέρα ευκαιρίας, θα είναι μία μέρα που θα φέρει και ερωτικές ευκαιρίες ή θα φέρει ευκαιρίες για κάποιους να ξεκινήσουν πράγματα που τα είχαν στο μυαλό τους από το προηγούμενο διάστημα. Και έχει να κάνει περισσότερο, Άρη Σελήνη, και με συναισθήματα που όταν κάποιοι καταπίεζαν το προηγούμενο διάστημα, εκείνη τη μέρα θα αρχίσουν να τα εκφράζουν. Ελισάβετ μου, αγαπημένη, καλησπέρα. Αυτό λοιπόν θα γίνει 13 έκτου. Είναι έτσι μία μέρα που εσείς που έχετε γεννηθεί στις πρώτες μέρες των ζωδίων της φωτιάς και του αέρα, θα την αξιοποιήσετε ευχάριστα. Πάμε τώρα την επόμενη ακριβώς μέρα, 14 Ιουνίου. Εδώ είναι μία κοφτερή μέρα, είναι λίγο δύσκολη και αφορά συγκεκριμένα λιοντάρια και ψαράκια. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί στις 14 Ιουνίου ο Άρης θα βρίσκεται στις 2 μοίρες του Λέοντα και θα πραγματοποιεί μία δύσκολη κοφτερή όψη χιαστή με το Δία που θα βρίσκεται στις 2 μοίρες των ψαριών. Οι 150 είναι δύσκολες όψεις γιατί αφορούν σε θέματα υγείας κυρίως και αφορούν και σε αδιέξοδα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκεί οι Λέοντες που έχουν τον ήλιο τους ή όσοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στις 2 μοίρες του Λέοντα και τα ψαράκια που είναι γεννημένα τις 2 πρώτες ημέρες, με αυτή εδώ την όψη ίσως χρειαστεί να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν στην υγεία τους, ίσως να έρθουν σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που έχουν σημαντικές σχέσεις στη ζωή τους και γενικότερα κοσμικά μπορεί εκεί να είναι η απαρχή μιας εξέγερσης ή μιας τάσης να δημιουργηθεί ένα ρεύμα ή ένα κύμα για κάτι το οποίο όμως έχει μια υπερβολή. Θα είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει. Θα είναι κάτι σαν πυροτέχνημα, φωτοβολίδα. Πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα θα ακούσουμε έτσι κάποια υπερβολικά πράγματα, θα μας αγχώσουν, τώρα μιλάω σε γενικό επίπεδο, αλλά δεν θα έχουν διάρκεια. Πάμε τώρα σε ένα διάστημα από τα πιο σως του καλοκαιριού και θα σας μιλήσω για το διάστημα από την 1η μέχρι εκεί τις 6-7 Ιουλίου, που εκεί πια ο Άρης θα βρίσκεται στις 12 μοίρες του Λέοντα. Θα ενεργοποιεί το γενέθλιο τετράγωνο Κρόνου Ουρανού που έχει η Ελλάδα μας. Και φυσικά να σας πω και ποιους θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει τους Ταύρους που είναι γεννημένοι 1, 2, 3, 4 Μαΐου, τους Λέοντες που είναι γεννημένοι 1, 2, 3, 4 Αυγούστου, τους Σκορπιούς 1, 2, 3, 4 Νοέμβρη και φυσικά τους Υδροχόους 1, 2, 3, 4 Φεβρουαρίου, γιατί είναι και αυτοί που έχουν τον ήλιο τους ακριβώς πάνω σε αυτά εδώ τα τετράγωνα. Προσοχή λοιπόν γενικότερα,
να μου πείτε όταν λέμε σε κάποιους προσοχή, τι να προσέξουν. Για μένα τρία είναι τα πράγματα που πάντα θέλουν προσοχή στη ζωή, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι και τα πρωτεύοντα. Υγεία, σχέσεις, επαγγελματικά. Και όταν αυτό το ξέρετε και είστε λίγο προετοιμασμένοι, εσείς που ακούσατε και είστε γεννημένοι σε αυτές εδώ τις ημερομηνίες, καλό είναι να κάνετε ησυχία και αδράνεια. Μην επιδιώξετε το διάστημα αυτό, τίποτα σημαντικό. Γιατί το να σας λέμε προσέχτε, 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 χωρίς να σας δίνουμε και κάποιες οδηγίες του τι να κάνετε, δεν έχει και αξία. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ηρεμία, προσοχή, πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, που τι κάνει, λίγο το μυαλό μας το θολώνει. Δεν μας αφήνει να σκεφτούμε πραγματικά τι είναι το σημαντικό ή δεν μας αφήνει να καταλάβουμε και να κάνουμε διαχωρισμό του σημαντικού από το ασήμαντο. Βαδίζεται λοιπόν με πολύ προσεκτικά και μικρά βηματάκια. Επόμενη όψη. Τι μου γράφετε? Στέλλα μου, γιατί να μην χαρείς. Άμα είσαι λοιπόν λέοντας και θα τον έχεις τον Άρη στο ζώδιό σου, θα σου φέρει και όμορφα πράγματα. Γιατί? Καλησπέρα Βάσια μου, λέει η Μαρίνα. Καλησπέρα Μαρίνα μου. Λοιπόν, πάμε για μία άλλη όψη που δημιουργεί, εκεί κοντά τη δημιουργεί, αυτές τις μέρες λοιπόν δημιουργεί. Είδατε πόσο τα πράγματα είναι στη ζωή διπλά, έχουν διπλές αναφορές. Ενώ και το σταθερό σταυρό σας είπα όλα αυτά που πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που διαχειριστείτε πράγματα, σε αντίθεση με όλους εσάς του σταθερού, τα ζώδια της φωτιάς, οι κρύοι, οι τοξότες, γιατί για τους λέοντες είπαμε τι συμβαίνει, και τα ζώδια του αέρα, οι δίδυμοι και οι ζυγοί, και πάλι δεν μιλούν για τους υδροχώους γιατί ανήκουν στο σταθερό σταυρό, θα έχετε μία θεραπευτική και γενναιόδορη ημέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς εκείνη την ημέρα, αυτός εδώ ο Άρης, που θα είναι στο Λέοντα, στις 12 μοίρες, θα κάνει ένα εξαιρετικό τρίγωνο με τον Χείρονα. Και τα τρίγωνα του Άρη με τον Χείρονα είναι θεραπευτικά. Εδώ λοιπόν για εσάς, τους κρυούς, τους τοξότες, όπως σας είπα, αλλά και τους δίδυμους και τους διδύμους και τους ζυγούς, που έχετε σε αυτές εδώ τις μοίρες, δηλαδή ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο, έχετε τον ήλιο σας ή έχετε μεσουράνημα, οροσκόπο, Αφροδίτη, Σελήνη, όλα αυτά που είναι προηγμένως, είναι μία μέρα που θα δώσετε άφεση αμαρτιών, πρώτα στον εαυτό σας και μετά στους άλλους, που θα καταλάβετε κάποια πράγματα για ποιο λόγο έχουν γίνει και πραγματικά θα αισθανθείτε ανάλαφροι. Γιατί η συγχώρεση έχει πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά όταν καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο έχει γίνει κάτι. Είναι πολύ θεραπευτική αυτή εδώ η μέρα. Και άντε να σας κάνω δύο μέρες, να σας κάνω τρεις-τέσσερις, γιατί πραγματικά η διάρκεια. Σκεφτείτε ότι ο Άρης κάθε μοίρα κάθεται δύο μέρες. Οπότε πραγματικά έχει παραπάνω διάρκεια από μία μόνο μέρα. Δείτε το αυτό το διάστημα, αξιοποιήστε το, θα ανακουφιστείτε κι εσείς, θα ανακουφιστούν και άλλοι μαζί με εσάς. Πάμε να προχωρήσουμε τις όψεις που θα κάνει ο Άρης από το Λέοντα. Σας έχω πάλι ευχάριστα νέα. 13 λοιπόν και 14 είναι μια πολύ ερωτική μέρα. Γιατί οι δύο αιώνιοι ταγκέρος, ο Άρης και η Αφροδίτη, θα συναντηθούν στο ζώδιο του Λέοντα. Σούπερ. Εδώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα άσχημο, ακόμα και για εσάς που σας πιάνει σε τετράγωνα και σε αντιθέσεις. Όταν ο Άρης κάνει σύνοδο με την Αφροδίτη, ακόμα και στα τετράγωνα, δίνει ερωτισμό, δίνει χαρά, δίνει αισιοδοξία. Η διαφορά ποια είναι? Ποια θα είναι η έκφραση? Αυτή είναι η διαφορά ενός τριγώνου από ένα τετράγωνο. 13 λοιπόν 14 είναι η μέρα για να κάνετε προτάσεις, να δώσετε δαχτυλίδια, να ζητήσετε χάρες. Αν αφορά στα οικονομικά σας, φυσικά να κάνετε κινήσεις. 20 μοίρες Λέοντα, Άρης, Αφροδίτη σε σύνοδο. Και καταλαβαίνετε ότι για τα ζώδια της φωτιάς των 20 μοιρών, δηλαδή γεννημένοι σε αρχές του τρίτου δεκαημέρου, πόσο όμορφες ημέρες θα είναι αυτές. Σας το λέω, αν έχετε να δώσετε δαχτυλίδι να κάνετε πρόταση, επιλέξτε αυτή τη μέρα, γιατί κοσμικά η ενέργειά της είναι απίστευτα ερωτική και δυνατή. Το ίδιο ισχύει και τα ζώδια του αέρα που έχουν γεννηθεί εκεί στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Με τον ίδιο τρόπο και εσείς λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσετε τη συγκεκριμένη μέρα. Ή μάλλον τις συγκεκριμένες μέρες, 13-14.
οι έρωτες αυτοί που θα δημιουργηθούν θα είναι βασιλικοί. Αφροδίτη στο Λέοντα, Άρη στο Λέοντα. Πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε τώρα στις ημέρες αυτές του Ιουλίου, γιατί όλες αυτές οι ημερομηνίες εδώ που μιλάμε είναι του Ιουλίου, ε. Σας το έχω πει, φαντάζομαι. Φαντάζομαι πως ναι. 18-19 λοιπόν Ιουλίου, πάλι μία δύσκολη όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα αυτή τη φορά. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μία όψη χιαστή, ο Άρης θα βρίσκεται ήδη στις 23 μέρες του Λέοντα και θα κάνει μία όψη χιαστή με τον Ποσειδώνα στις 23 των Ιθίων. Όταν ο Άρης συναντά τον Ποσειδώνα δεν μπορούμε να πούμε τι όμορφα που είναι. Και σας είπα και στην αρχή, λοιμώξεις, μικρόβια, μολύνσεις, θέματα που αφορούν στην υγεία. Εδώ εσείς οι Λέοντες που είστε γεννημένοι αρχές τρίτου δεκαημέρου, αλλά και τα ψαράκια που είστε γεννημένα αρχές τρίτου δεκαημέρου, όπως φυσικά και ο σταθερός υπόλοιπος σταυρός, δώστε σημασία στο σώμα σας, δώστε σημασία στην υγεία σας. Μην εκθέσετε τον εαυτό σας σε περιττούς κινδύνους. 18-19 Ιουλίου, αυτές είναι οι δύο μέρες που θέλουν την προσοχή σας. Και τώρα πάμε στο πραγματικό σως διάστημα, που ίσως αυτές εδώ οι μέρες 21, 22, και 23 και 24 Ιουλίου να είναι και οι μέρες που μπορεί να φέρουν θέματα δυνατά που θα μας απασχολήσουν όλους μας. Ο Άρης από τις 25 μοίρες του Λέοντα θα πραγματοποιήσει μια όψη χιαστή με τον Πλούτονα στις 25 μοίρες του Εγώκερο. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και αποκτούν άλλη σημασία, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, ο Άρης είναι η έκρηξη, είναι το φυτίλι που περιμένει κάποιος να το ανάψει, είναι το μπαρούτι που στέκεται ή μάλλον που κάθεται στην παροταποθήκη και περιμένει αυτή τη σπίθα που θα το πυροδοτήσει και θα κάνει τη μεγάλη έκρηξη. Και ο Πλούτονας είναι το έδαφος, είναι το υπέδαφος. Είναι μέρες που μπορούμε να ακούσουμε πράγματα που δεν θα είναι πολύ ευχάριστα, σε επίπεδο γεωφυσικό, σε επίπεδο καιρικό, σε επίπεδο πυρκαγιάς. Τώρα, πέρα όμως από όλο αυτό, είναι και μία όψη που μπορεί να αφορά και στα οικονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι η οικονομική δραστηριότητα και ο Πλούτονας είναι το χρήμα, είναι η εξουσία. Ίσως λοιπόν εκεί να γίνουν και πράγματα σε οικονομικό επίπεδο που θα αφορούν την Ελλάδα μας. Φυσικά ότι θα γίνει εκείνες τις μέρες έχει ήδη προετοιμαστεί από τις προηγούμενες, από εκεί που σας είπα, 1 έως 7 Ιουλίου, που ο Άρης συνεργοποιεί την αντίθεση στη γενέθλια της Ελλάδας και τα τετράγωνα ουρανού Κρόνου είναι πάνω στον ήλιο της Ελλάδας μας. Ίσως λοιπόν ό,τι γίνεται, ό,τι έχει αρχίσει να γίνεται στις αρχές του Ιουλίου, εκεί, αυτές τις μέρες που σας είπα, αρχίσουμε να έχουμε, να μαθαίνουμε πράγματα, να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Ελπίζω να είναι μόνο σε επίπεδο οικονομικό ή ψυχολογικό σε όσους αφορά και να μην είναι κάτι παραπάνω. Είπαμε ότι έχουμε μία φυσική προστασία ως χώρα. Έχουμε αυτό το τρίγωνο του Άρη μας με τον Κρόνο, το γενέθλιο στη φωτιά, που μας προστατεύει από κάτι που θα ήταν πάρα πολύ καταστροφικό. Και κλείνοντας, εδώ πρέπει να προσέξουν φυσικά και οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, γιατί ο Πλούτονας που συμμετέχει σε αυτή τη χιαστή με τον Άρη, είναι στον εγώκερο. Και πάμε τώρα να σας πω τα ευχάριστα πώς θα κλείσουμε, γιατί από τις 26, 27, 28 και 29 Ιουλίου, ο Άρης θα βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη θέση, θα βρίσκεται πολύ κοντά ή πάνω, σε ένα πλανή αστέρα με ένα σούπερ πρόσημο, στο Ρίγουλο. Εσείς λοιπόν που έχετε πλανήτες πάνω στο Ρίγουλο, δηλαδή στις 27, 28, 29 μοίρες του Λέοντα, και δεν πάω παρακάτω γιατί και μετά, καθώς ο Άρης θα περάσει τη μηδενική της Παρθένου, πάλι ενεργοποιεί το Ρίγουλο, αλλά επειδή τώρα πια θα πούμε για τον Άρη μέχρι το Λέοντα, αυτά τα πούμε στην Παρθένου. Όμως, εσείς που έχετε μοίρες, στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, στο χάρτη σας και τις έχετε σε προσωπικούς πλανήτες, με σουράνημα ή οροσκόπους, να ξέρετε ότι αυτός ο Άρης θα σας χαρίσει ένα μερίδιο διασημότητας, δημοφιλίας, θα σας βγάλει μπροστά. Θα δείτε ότι θα είναι
πολύ πιο όμορφο το κλείσιμο του Ιουλίου για εσάς συγκεκριμένα που έχετε πλανήτης πάνω στο Ρίγουλο και να σας πω και τι είναι, και άλλη φορά θα κάνουμε μια πιο μεγάλη ανάλυση για τους απλανείς αστέρες. Είναι ο Ρίγουλος ο top απλανής αστέρας. Φέρνει δόξα, αναγνωρισιμότητα, μεγαλεία, χρήματα, αλλά έχει και ένα μικρό αγκαθάκι. Πληρώνουμε το τίμημα όλο αυτό που μας συμβαίνει. Και να μου πείτε τι δεν έχει τίμημα στη ζωή, δεν θα έχει ο Ρίγουλος. Πάντως είναι όμορφο για όλους σας που έχετε πλανήτες εκεί. Να δω τι μου γράφετε και μετά θα πάμε στο κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Λοιπόν, Ήλιος 21, α, Χριστίνα, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Έχεις μία ευλογία στη γέννησή σου, γιατί εκεί ακριβώς πάνω είναι ο Ρίγουλος. Μάρα μου αγαπημένη, φιλιά. Λοιπόν. Παιδιά, κυκλοφορεί ένα ζουζούνι στα πόδια μου, αυτό βλέπετε και κάνω έτσι. Μας λέει ο Στράτος ότι έχει Δία στις 25 μοίρες του καρκίνου και αυτή είναι πολύ ωραία θέση του Δία, είναι πραγματικά πολύ ωραία θέση του Δία και οι τελευταίες μοίρες του καρκίνου είναι μοίρες πλουτισμού, Στράτο. Μοίρες εκατομμυριού είναι οι τελευταίες μοίρες του καρκίνου. Αν αγγίζει τις μοίρες σου η έκλειψη, εξαρτάται φυσικά τι πλανήτη, τι αγγίζει, Χριστίνα μου. Η επιρροή της έκλειψης ή των εκλείψεων είναι μεγάλη. Δηλαδή, οι σεληνιακές συνήθως λέμε ότι έχουν μια επιρροή 6 μήνες πριν, 6 μήνες μετά και οι ηλιακές ένα χρόνο, οπότε είναι αρκετά μεγάλη διάρκεια. Εδώ έχει να κάνει πολλά πράγματα. Έχει να κάνει πώς σε πιάνει, τι όψεις έχουν οι πλανήτες που πιάνει στο χάρτη σου. Στέλλα μου, υπομονή, θα φάει λίγα σίδερο και θα χορτάσει και θα τελειώσει η υπόθεση. Για μετά τις 15 Ιουνίου σας είπα για τον Ιούλιο όλες τις όψεις θα δημιουργήσει ο Άρης. Μαριάννα μου αγαπημένη, φιλιά πολλά, με το καλό η βάφτιση. Κανονικά θα ήμουν Λάρισα, αλλά δεν γίνεται. Τα φιλιά μου. Προς το παρόν. Για να μάθεις, Σέβη μου, τις μοίρες σου, θα πρέπει να κάνεις το αστρολογικό σου χάρτη και να ξέρεις πού ακριβώς έχεις τον κάθε σου πλανήτη. Φυσικά και είναι πλουτισμός. Και αν το λέει κιόλας ο χάρτης, οι τελευταίες μοίρες του καρκίνου είναι μοίρες πλουτισμού. Αν έχετε εκεί οροσκόπο με σουράνι, με προσωπικούς πλανήτες, όταν ενεργοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, σημαίνει ότι στη ζωή σας θα σας φέρουν πλούτη. Και ναι, μεν τα πλούτη τα υλικά είναι επιθυμητά και πολύ ωραία, αλλά τα πλούτη έχουν μερικές φορές και άλλη διάσταση. Είναι πλούτη ψυχικά, πλούτη του μυαλού. Πλούτη είναι όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε τώρα να πούμε αναλυτικά για το κάθε ζώδιο πώς επηρεάζει αυτή η αλλαγή του Άρη που θα έχει και οικονομικές αλλαγές. Α, και κάτι που ξέχασα να σας πω, γιατί η σύνδεσή του με την χώρα μας είναι άμεση. Πέρα από το χάρτη της Ελλάδας μας που έχει τον ήλιο της 14 μοίρες του υδροχώου, έχουμε και τον πρωθυπουργό μας που η σελήνη του βρίσκεται στις 12 μοίρες του Ταύρου. Εδώ λοιπόν και βλέπουμε ένα χάρτη μιας χώρας που την επηρεάζουν τα τετράγωνα και συγχρόνως επηρεάζουν και τα τετράγωνα αυτά και τη σελήνη ενός πρωθυπουργού που η σελήνη είμαστε εμείς, ο λαός. Που σημαίνει λοιπόν ότι και εμείς έχουμε φτάσει στα άκρα. Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κάποια πράγματα πια δεν μπορούμε να τα αντέξουμε και από εδώ και πέρα πρέπει κάτι να αλλάξει. Και επειδή όταν τα τετράγωνα πιέζουν τη σελήνη, που η σελήνη στο συγκεκριμένο χάρτη είναι ο λαός, σημαίνει ότι και οικονομικά κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Έχουν ήδη αρχίσει να αλλάξουν. Έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν. Βλέπω εδώ γιατί μου έγραψε η Δέσποινα η Λογοθετίδου. Αόρατη είμαι εγώ πάντα. Τι όψη έχω. Δέσποινα μου, γιατί είσαι αόρατη. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν αισθάνεσαι αόρατη, πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν θα είσαι. Τι λέει, Αργυρό. Ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,
και πάμε στο κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Για τους κρυούς μας, αυτή η αλλαγή του Άρη σε ένα ζώδιο πύρινο, γιατί ξέρετε, οι κρύοι ήταν από τα ζώδια που όσο είχε παραμείνει ο Άρης στον καρκίνο, δεν πέρασαν και πάρα πολύ καλά. Υπήρχε ένταση, υπήρχαν καταστάσεις που τους έκαναν να αισθάνονται πάρα πολύ αδύναμοι. Και ο κρυός δεν έχει χειρότερο από την αδυναμία. Ένα ζώδιο που θέλει να αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο και ότι μπορεί να έχει αρχηγικές τάσεις και να βγαίνει μπροστά. Αλλά αλλάζουν τα πράγματα τώρα. Και ειδικά εκεί από τις 11 που θα περάσει στη μηδενική και θα αρχίσει να επηρεάζει το πρώτο δεκαήμερο των κρυών, οι κρύοι που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, κρύοι του Μάρτη, είστε πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα συνεργοποιήσει πάρα πολύ θετικά το χάρτη σας. Θα είναι τρίγωνα αυτά που θα σας κάνει ο Άρης από το Λέοντα, που θα σας χαρίσουν δραστηριότητα, θα σας χαρίσουν όραμα. Αν το προηγούμενο διάστημα αισθανόσασταν λίγο υποτονική, τώρα αυτό θα αλλάξει. Θα είστε έτοιμοι για να τολμήσετε να βγείτε μπροστά και το κυριότερο, ενεργοποιεί τον οίκο που αφορά στα ερωτικά σας. Έρωτες λοιπόν, κρυαράκια μου, θα ερωτευτείτε, καινούργιες ευκαιρίες, θα περάσετε όμορφα, δημιουργικά. Όσοι είστε ήδη σε σχέση, σοβαρή ή που θα γίνει σοβαρή, θα έχετε μπει έτσι και στην σκέψη του να αποκτήσετε και παιδιά. Είναι πολύ ευνοϊκό το διάστημα για τους κρυούς, όσο ο Άρης θα βρίσκεται μέσα στον πέμπτο του οίκο και θα τους κάνει τρίωνα. Οπότε, είστε έτοιμοι για όλα. Μόνο ένα θέλω να προσέξετε, την τάση που έχετε στα τυχερά παιχνίδια, γιατί είστε παιδιά θαραλέα, εσείς οι κρύοι, και σας αρέσει και ο τζόγος και σας αρέσει, όχι τόσο πολύ έχετε ως προσδοκία να κερδίσετε, σας αρέσει και την έξαψη του παιχνιδιού. Σας αρέσει, πραγματικά. Οπότε, με έναν Άρη μέσα στον πέμπτο, αν ξέρετε ότι δεν το έχετε και τόσο πολύ, καλό είναι να μην σας βγουν ιδέες, να προσπαθήσετε να το συμμαζέψετε. Ως τώρα στο παρελθόν είχατε κερδίσει λεφτά, ίσως να έπρεπε να παίξετε, αλλά μιλάω πάντα για πράγματα πολύ έτσι ελεγχόμενα, ναι. Για τους Ταύρους μας. Αυτός εδώ, ο Άρης το Λέοντα, θα ενεργοποιήσει θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένειά σας. Θέματα που αφορούν τη σχέση σας και μπορεί να σας φέρει και ένταση μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Ξέρετε, επειδή ο κυβερνήτης σας, η Αφροδίτη, θα βρίσκεται στο ζώδιο που αφορά στην οικογένεια, θα βρίσκεται στον καρκίνο. Τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο διάστημα μαζί όσο θα βρίσκεται ο Άρης στο Λέοντα, θα βρίσκεται και η Αφροδίτη στον καρκίνο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι τονίζονται διπλά τα θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι, τις μεταξύ σας σχέσεις. Αν αισθάνεστε ένταση, αισθάνεστε ότι έχει έρθει στιγμή να λύσετε διαφορές, καλύτερα να μην το κάνετε με τον Άρη μέσα στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, γιατί αντί να βρείτε λύση στα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα θα γίνουν πιο έντονα και όταν θα περάσει από αυτή τη θέση, ίσως μετανιώσετε και κάτι άλλο. Είναι και ο Ερμής ανάδρομος. Ήδη σας φέρνει στο μυαλό το παρελθόν. Αν λοιπόν ψυχολογικά τα έχετε ήδη μέσα σας όλα έντονα λόγω αυτών που θυμόσαστε και ένας Άρης τώρα στο Λέοντα να το πυροδοτεί όλο αυτό, αν μπορείτε να κρατηθείτε, κρατηθείτε. Επειδή εσείς οι Ταύροι είστε υπομονετικοί και μπορείτε να δράσετε με κρύο αίμα, καλό είναι να το καταφέρετε. Όχι τη στιγμή της έντασης. Όχι τη στιγμή που τα αίματα βράζουν. Αφήστε το λίγο. Εκεί πάντως θα φέρει θέματα σε ό,τι αφορά το οικογενειακό σας σπίτι. Για τους διδύμους μας λοιπόν. Εδώ ευρηματικότητα, επαναστατικές ιδέες. Θα είναι μια θέση που θα σας φέρει ιδέες νέες στο μυαλό. Θα σας κάνει να έχετε πλάνα για το μέλλον. Και ξέρετε γιατί λέω για το μέλλον και όχι για το παρόν. Γιατί επειδή ο Ερμής, δικός σας κυβερνήτης, είναι ανάδρομος στο δικό σας ζώδιο, σήμερα σας έχει βάσει τη διαδικασία του να κάνετε μία έτσι, ένα flashback. Να δείτε τι είχατε κάνει, πώς το είχατε κάνει, γιατί το είχατε κάνει. Και αφού λοιπόν όλα αυτά τα σκεφτείτε, δείτε σε ποιες κινήσεις είχατε κάνει λαθάκια, αναθεωρήστε καταστάσεις και αυτός εδώ, ο Άρης στο Λέοντα, θα σας βάλει στη διαδικασία της ενεργοποίησης
να κάνετε καινούργια πράγματα αφού κλείσετε τις υποθέσεις με τα παλιά. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα συμβεί μετά το τέλος του Ιουνίου, όταν θα αρθοδρομήσει ο κυβερνήτης σας. Όμως, δεν είναι καθόλου άσχημος αυτός ο Άρης για σας. Ενεργοποιεί ιδέες, ενεργοποιεί σκέψεις που αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα αποδώσουν. Και κάτι άλλο. Μπορεί με κάποιο τρόπο να φέρει μπροστά τα προβλήματα που ίσως είχατε με συγγενείς, με αδέρφια και να βρείτε τρόπο να τα λύσετε. Το λέω γιατί σας κάνει φυσικά εξάγωνα ο Άρης από το Λέοντα, οπότε μπορείτε να το τολμήσετε. Αρκεί να είστε προσεκτικοί. Καρκίνη. Εδώ λοιπόν, φίλοι καρκίνη, σας εγκαταλείπει ο Άρης που ήταν στο δικό σας ζώδιο. Σας είχε ενεργοποιήσει, σας είχε βγάλει λίγο από το καβούκι σας, ήσασταν έτοιμοι να κάνετε μεγαλύτερα ανοίγματα και τώρα τι κάνει? Περνάει σε έναν τομέα που αφορά καθαρά τα οικονομικά σας και την αυτοπεποίθησή σας. Θα σας δώσει λοιπόν αυτοπεποίθηση, θα σας κάνει να αξιοποιήσετε ό,τι το προηγούμενο διάστημα για ό,τι το προηγούμενο διάστημα είχατε παλέψει. Όταν ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό μας, είναι σαν να μας ξυπνά. Είναι σαν να μας ενεργοποιεί, σαν να μας δίνει δύναμη που πριν δεν την είχαμε. Τώρα λοιπόν, όλη αυτή η δύναμη θα περάσει σε ένα άλλο πεδίο του χάρτη σας. Θα περάσει στα οικονομικά σας. Αν είναι να αποφύγετε κάτι, αποφύγετε τις πατάλες. Γιατί ένας Άρης μέσα στο δεύτερό σας, μπορεί να σας βάλει στον πειρασμό να ξεφύγετε λίγο στα οικονομικά σας. Αν και στην πραγματικότητα δεν σας φοβάμαι, γιατί είστε οικονομολόγοι από φύση σας. Είστε εσείς το ζώδιο που αφορά την οικογένεια, την ψυχή, αφορά κάθε σταθερότητα. Οπότε το οικονομικό κομμάτι ξέρετε να διαχειρίζεστε εσείς οι καρκίνοι. Ίσως λοιπόν αυτός εδώ Άρης να σας βάλει έτσι λίγο, να σας ανάψει λίγο τα αίματα για κάτι παραπάνω. Σίγουρα όμως μπορεί να σας φέρει και οικονομικές ευκαιρίες. Και αν σκεφτούμε ότι μέσα στις εκλήψεις του Ιουνίου η συμμετοχή του κυβερνήτη σας, της Σελήνης φυσικά, είναι σε μια θέση πολύ σημαντική, γιατί η έκλειψη ηλιακή που θα γίνει στις 10 Ιουνίου είναι φυσικά μια νέα Σελήνη, όπως κάθε ηλιακή έκλειψη. Εκεί λοιπόν αυτή η Σελήνη σας τη θέση που θα έχει και θα κάνει και ένα τρίγωνο με τον Κρόνο, σημαίνει πάλι ότι μπορεί να σας ευνοήσει οικονομικά. Μπορεί λοιπόν να σας φέρει σταθεροποίηση σε αυτά που συζητάτε ή που έχετε ζητήσει στο παρελθόν. Οικονομικά λοιπόν. Εκεί θα στοχεύσει ο Άρης από το Λέοντα για εσάς τους καρκίνους. Και πάμε φυσικά στους ίδιους εσάς τους Λέοντες, τους Βασιλιάδες, εσάς τα παιδιά τα γαλαζοέματα του Ζωδιακού, που θα έχετε τον Άρη στο δικό σας ζώδιο. Τόλμη, θάρρος, γενναιότητα, γενναιοδορία. Αλλά για ποιους? Για αυτούς που έχουν γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο και για αυτούς που γεννηθεί το τρίτο. Γιατί για εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο και όπως είπαμε εκεί 2, 3, 4 Αυγούστου, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ρόδινα. Προσέχετε σε ό,τι είπαμε το προηγούμενο διάστημα, ό,τι είπαμε πριν δηλαδή στην εκπομπή μας αυτό το προηγούμενο διάστημα, προσέχετε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά σας, με τη δημιουργικότητά σας. Και τι εννοώ? Δεν είναι αυτό το διάστημα με τον Άρη στις δικές σας μοίρες, εκεί 1-7 Ιουλίου που είμαι προηγμένος, ένα διάστημα που πρέπει να κάνετε καινούργια πράγματα, που πρέπει να τολμήσετε ανοίγματα, που πρέπει να πάρετε οικονομικά ρίσκα. Και όταν ο Άρης βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, δεν έχετε το άλοθη του μου το έκαναν οι άλλοι. Οι άλλοι κίνησαν τα νήματα για μένα. Όχι. Ο Άρης είναι στα δικά σας χέρια. Εσείς τον διαχειρίζεστε και αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Κάντε ένα βήμα πίσω. Ξέρουμε ότι είστε θαραλέοι, ξέρουμε ότι είστε γενναιόδοροι. Τώρα όμως θα πρέπει να είστε φιδωλοί σε όλα. Παρθένοι. Για εμάς λοιπόν τους παρθένους, η θέση αυτή του Άρη στο Λέοντα θα έχει μία ιδιοτροπία. Τι ιδιοτροπία θα έχει? Θα έχει την ιδιοτροπία της κρυψίνειας, της δολοπλοκίας, της κρυφής εσωτερικής έντασης, της βαθιάς ψυχολογίας, του ταραγμένου ύπνου. Δεν είναι εύκολος ο Άρης
μέσα στον 12ο, γιατί εκεί θα κυκλοφορεί για τους παρθένους, στο 12ο ηλιακό του σπίτι. Δεν είναι καλή θέση για την ψυχολογία, γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεκουραστεί. Είναι σαν να παλεύει τα συναισθήματά του, σαν να αισθάνεται μέσα του μια φωτιά να καίει, να τον φοβίζει, να του δημιουργεί ένταση, αλλά μην μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς που φταίει. Ξέρετε, ο 12ος είναι ένας οίκος βαθιά ψυχολογικός. Εκεί κοιμούνται οι φόβοι μας, οι ενοχές μας, οι τύψεις μας. Εκεί κοιμούνται τα μυστικά μας, αλλά και τα μυστικά των άλλων. Σύνεση λοιπόν, προσοχή, κι αν υπάρχουν κρυφές, διπλές σχέσεις, καλό είναι να τις διαφυλάξετε όσο μπορείτε, από τη στιγμή που αν βγουν στο φως, θα δημιουργήσουν και προβλήματα. Είναι μία θέση που θέλει ηρεμία, προσοχή και πολύ πολύ υπομονή. Εδώ λίγο στη μέση του ζωδιακού, να δω τι μου γράφετε και θα συνεχίσουμε με τα επόμενα 6 ζώδια. Η Ιωάννα μου αγαπημένη, τα φιλιά μου. Τον Μπόζο κυκλοφορεί, Ιωάννα εδώ γύρω γύρω να ξέρεις. Ελισάβετ, Δίκη μου. Α, φιλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη. Το ήξερα πως θα με ρωτήσεις. Χριστίνα, η Στέλλα, θέλεις αυτόγραφο. Προφανώς κάποια συζήτηση θέλει να μου κάνετε μεταξύ σας, γιατί δεν ξέρω αν το θέλεις από μένα από κάποιον άλλον. 31 Ιουλίου μας γράφει, για το έχασα, μας γράφει το Ναταλάκι. Ναταλάκι μου, οριακά έχεις αρχίσει να ξεκουράζεσαι από τα τετράγωνα ουρανού Κρόνου. Φιλάκια πολλά σε όλους σας. Και προχωράμε με τα επόμενα 6 ζώδια για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συνάντηση. Είχαμε μείνει στους παρθένους. Πάμε λοιπόν στους ζυγούς μας. Δεν ξέρω αν σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας και της παρέας μας ότι ο Άρης σε όποιο τομέα της ζωής μας μπει, όπου βάλει το ποδαράκι του, το σιδερόφρακτο, προκαλεί ένταση. Προκαλεί άγχος, προκαλεί νεύρα, προκαλεί διάσπαση. Το πεδίο αυτό λοιπόν που μπορεί να προκαλέσει διάσπαση, άγχος και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε για τους ζυγούς μας, είναι το πεδίο που αφορά τις κοινωνικές συναναστροφές, τους φίλους. Από τη μια μεριά, με κάποιο τρόπο θα τονώσει αυτή την κατάσταση, μπορεί να ανοίξει τον κοινωνικό κύκλο, να μπουν και άλλοι άνθρωποι στη ζωή σας, φίλοι ζυγοί. Την άλλη όμως, ίσως να σφέσει αντιπαράθεση με φιλίες παιδιόθεν, με φιλίες που έχουν κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή είναι και ο Ερμής ανάδρομος και μπορεί να σας ξυπνήσει όλα αυτά τα κινησμένα και τα ξεχασμένα, να μην δώσετε και τόσο πολύ μεγάλη βάση. Είστε εσείς διαλλακτικά παιδιά, είστε διπλωμάτες, είστε έξυπνοι. Δώστε λοιπόν την ευκαιρία να περάσει λίγο ο καιρός και μετά να δείτε πραγματικά αν θέλετε να απομακρυνθείτε από κάποιους ανθρώπους ή εσείς ή να απομακρύνετε αυτούς από τη ζωή σας. Απ' την άλλη, ένας Άρης μέσα στον 11ο μπορεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο να ξεσηκώσει ερωτικό περιβάλλον ανάμεσα σε φιλίες. Να σας κάνει κάποιους ανθρώπους που ήσασταν μέχρι τώρα μόνο φίλοι να τους δείτε και πιο ερωτικά, να τους δείτε με άλλο μάτι. Έτσι θα λειτουργήσει ο Άρης για τους ζυγούς. Και έχετε μία διπλή ευκολία αυτό το διάστημα. Έχετε έναν Ερμή από τους διδύμους να σας πραγματοποιεί τριώνα και έχετε και έναν Άρη από τον Λέοντα να σας ευνοεί με εξάγωνα. Είναι λοιπόν μία εποχή που τα πράγματα, ακόμα και αν βλέπετε ότι έχουν κάποια δυσκολία, θα δείτε ότι τα ξεπερνάτε εύκολα τα εμπόδια. Ρέει η ενέργεια. Θα είναι λοιπόν ένα διάστημα από τις 11 Ιουνίου και μέχρι το τέλος Ιουλίου πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό σας κύκλο, τους φίλους σας, την κοινωνική σας εικόνα. Αξιοποιήστε το λοιπόν. Μην αφήσετε ευκαιρία να πάει χαμένη. Μην αφήσετε πρόσκληση να πάει χαμένη. Μην αφήσετε κοινωνική συναναστροφή να πάει χαμένη. Και πάμε στους σκορπιούς μας. Ένα από τα ζώδια του σταθερού σταυρού που βάλεστε κι εσείς από αυτόν εδώ τον Άρη, από τη στιγμή που σας δημιουργεί φυσικά τετράγωνα,
Αν πούμε ότι πρέπει κάτι να προσέξετε, αυτό είναι τα επαγγελματικά σας. Και περισσότερο η προς τα έξω εικόνα σας. Αυτόν τον τομέα της ζωής σας ενεργοποιεί ο Άρης από τον Σκορπιό. Και όταν ο Άρης από το Λέοντα, εσάς τους Σκορπιούς, ενεργοποιεί τα επαγγελματικά σας, ο Άρης από το Λέοντα. Όταν λοιπόν ενεργοποιούνται τα επαγγελματικά με σκληρές όψεις, σημαίνει ότι η διάθεση για να προχωρήσει ο άνθρωπος, να κάνει πράγματα, να δημιουργήσει, υπάρχει. Αλλά υπάρχει και σαμποτάζ. Αυτό πρέπει λιγάκι να προσέξετε. Γιατί είναι κρίμα να κάνετε εσείς μία, δύο, τρεις κινήσεις και δεν σας πηγαίνουν τρία βήματα μπροστά, να σας πηγαίνουν τρία βήματα πίσω. Με λίγα λόγια, θα έχετε αγώνα για το κομμάτι που αφορά στα επαγγελματικά σας, την κοινωνική σας εικόνα. Δεν είναι όμως καταστροφικό, απλώς θα είναι μία περίοδος αγχωτική που θα παλέψετε πολύ. Τα αποτελέσματα όμως θα τα δείτε μετά τον Ιούλιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ο Άρης θα τελειώσει από τον Λέοντα και θα περάσει την Παρθένο, ήδη θα έχει αρχίσει να σας δημιουργεί τα πρώτα εξάγωνα, οπότε οι λύσεις θα βρεθούν. Πρέπει να έχετε και κάτι άλλο στο νου σας, τους ανταγωνιστές σας. Αυτοί που θα έχουν συμφέρον αν η δική σας κοινωνική εικόνα πληγωθεί. Και ποιοι είστε εσείς που θα πρέπει να έχετε περισσότερο το νου σας για όλο αυτό που λέμε? Εσείς που έχετε γεννηθεί 1, 2, 3, 4 Νοεμβρίου. Γιατί τα τετράγωνα ουρανού Κρόνου είναι πάνω σας, μαζί με τον Άρη από τον Λέοντα. Ένας κοσμικός σταυρός, δηλαδή εδώ ταρακουνιέται πραγματικά ο γενέθλιος χάρτης σας. Αυτό ισχύει και για όσους έχετε φυσικά προσωπικούς πλανήτες στο Σκορπιό, με την ίδια ένταση θα το βιώσετε όλο αυτό. Μην ανοίγετε τα χαρτιά σας, τα επαγγελματικά σας, μην επικοινωνείτε τις ιδέες σας, κρατήστε τις για τον εαυτό σας. Δουλέψτε εσείς αυτά που θέλετε να δουλέψετε και αργότερα, μετά το τέλος του Ιουλίου, μια χαρά μπορείτε να τα βγάλετε όλα μπροστά, χωρίς να κινδυνεύετε κάποιοι να καπηλευθούν δικές σας επαγγελματικές ιδέες. Τοξότες. Άλλο ένα από τα ευνοημένα ζώδια του περάσματος του Άρη στο Λέοντα, γιατί ενεργοποιείται ένας οίκος χαράς, ένας οίκος που αφορά στα ταξίδια και εσείς εδώ, φίλοι τοξότες, δεν είναι θέμα ότι θέλετε να ταξιδέψετε. Εσείς έχετε πραγματικά ανάγκη να ταξιδέψετε. Είστε ένα ζώδιο που δεν μπορεί να είναι βαλτωμένο. Πρέπει να υπάρχει κίνηση, πρέπει να υπάρχει ταξίδι, πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, χαρά, εναλλαγή εικόνων. Αυτός λοιπόν εδώ ο Άρης από το Λέοντα θα σας τα φέρει όλα αυτά, θα σας ενεργοποιήσει θετικά, θα σας ανοίξει δρόμους για το εξωτερικό, σπουδές. Μπορεί και πράγματα που το προηγούμενο διάστημα είχατε αφήσει στη μέση. Ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, ένα δίπλωμα σε κάτι. Τώρα αυτός εδώ ο Άρης θα σας ενεργοποιήσει θετικά, θα σας δώσει τη θέληση, συν έναν Ερμή ανάδρομο από τους διδύμους απέναντί σας, να σας κινητοποιεί και αυτός. Οπότε, έχει έρθει η στιγμή για δράση, φίλοι τοξότες. Το προηγούμενο διάστημα ήταν λίγο σαν να κοιμόσασταν, σαν να είχατε πέσει χειμερή ανάκη. Και δεν έχετε άδικο, γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί από τις εκλήψεις. Πολύ, πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι και οι τοξότες που έχουν τον ήλιο τους εκεί στις 19-20 μοίρες του τοξότη, λόγω της έκλειψης που θα γίνει στις 10 Ιουνίου, που σας επηρεάζει σε αντίθεση. Εσείς ό,τι κάνετε, ή μάλλον δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά αυτό το διάστημα. Δεν είναι ο καιρός για να πάρετε απόφαση συνεργασίας με κάποιον άνθρωπο καινούριο στη ζωή σας. Δεν είναι καιρός να απομακρύνετε κάποιον άνθρωπο τη ζωή σας. Να το πω αλλιώς. Εσείς τοξότες που είστε γεννημένοι σε αυτές τις ημερομηνίες, είστε εκεί το Δεκέμβρη, δηλαδή 9, 10, 11. Παράδειγμα, είστε σε μια σχέση που δεν πάει άλλο και έχετε στο μυαλό σας να χωρίσετε, έχετε στο μυαλό σας να απομακρυνθείτε. Μην το κάνετε τώρα το καλοκαίρι πάνω στην έκλειψη και με ανάδρομο Ερμή, γιατί είναι πολύ πιθανό να το μετανιώσετε. Και μετά δεν μπορείτε να μπαλώσετε τις τρύπες που θα έχετε ανοίξει. Εκεί θα πρέπει να δώσετε προσοχή, κυρίως στα θέματα που αφορούν εσάς, τους άλλους, τις σχέσεις σας. Αν πρόκειται για ταξίδια, αν πρόκειται για σπουδές, αν πρόκειται για διασκέδαση, εκεί μπείτε μόλις σας στην ψυχή. Προσεκτικά λοιπόν, εσείς που σας αφορά η έκλειψη.
Πάμε τώρα στους εγώ καιρούς. Για εσάς, έτσι, παιδιά δυνατά της γης και αρκετά ταλαιπωρημένα το τελευταίο διάστημα, ο Άρης από το Λέοντα ενεργοποιεί τα οικονομικά σας, ενεργοποιεί έναν οίκο που αφορά και στα πολύ δυνατά συναισθηματικά ερωτικά σας, αλλά εγώ καιρός, αν δεν έχει λύσει πρώτα τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, πώς να βαδίσει τα ερωτικά του σε αυτή τη ζωή. Αυτό λοιπόν εδώ ακριβώς ενεργοποιεί ο Άρης το Λέοντα. Θέματα οικονομικά που σας είχαν απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα και τώρα θα ζητήσουν λύσεις. Οφειλές, δάνεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεστε εσείς, ειδικά του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου. Ξέρετε τι συμβαίνει. Εσείς έχετε αποκτήσει μια ελευθερία, ελευθερία από Κρόνο και από Πλούτονα, και ίσως δεν ξέρετε πώς ακριβώς να διαχειριστείτε. Κάνετε μεγαλόπνα σχέδια και πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά τώρα, γι' αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δεν θα αποδώσουν τα σχέδιά σας με αυτόν τον πολύ μεγάλο τρόπο που τα έχετε στο μυαλό σας. Θα αξιοποιήσετε λοιπόν τον Άρη στο Λέοντα και τον ανάδρομο Ερμή από τους Διδύμους για να τα βάλετε σε μία σειρά, οικονομικά τρίτων, οφειλές, και αφού λοιπόν το κλείσετε το κεφάλαιο αυτό, θα προχωρήσετε με νέες δυνάμεις και τον Ιούλιο θα κάνετε όλα αυτά που τώρα έχετε στο μυαλό σας και τα σχεδιάζετε. Εδώ ξυπνά και πάθος όμως, ξυπνά και ζήλια, ξυπνά και ένταση στα προσωπικά σας. Τη ζήλια σας στο τέρι αποφεύγει να τη δείχνετε, γιατί είστε έτσι ένα ζώδιο που έχετε απόδεια στη γη, βάζει κάτω τις καταστάσεις, αναλύει. Έχετε όμως και εσείς ψυχούλα και συναισθήματα. Και ό,τι έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση, φυσικά και εσείς το βιώνετε, απλώς δεν το φωνάζετε όπως οι άλλοι. Αν λοιπόν αυτό το διάστημα αισθάνεστε ψυχολογικά πιο έτσι επιβαρημένοι, να ζηλεύετε λίγο περισσότερο, να έχετε παραπάνω ένταση, μιλώ και τα προσωπικά σας, αφήστε το και θα περάσει, μην δώσετε πολύ μεγάλη σημασία. Όταν ενεργοποιείτε 8ος, όλα αυτά ξυπνούν. Ξυπνά ο φόβος για το τέρι, για το σύντροφο, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συμπεριφέρεται. Είναι θέματα του Άρη στο Λέοντα που ενεργοποιούν αυτό το πεδίο της ζωής σας. Μόλις περάσει ο Ιούνιος ή μάλλον μόλις περάσει και ο Ιούλιος, θα το έχετε ξεχάσει και θα προχωρήσετε πολύ έτσι πιο σίγουροι. Μιλώ για τις σχέσεις μόνο αυτή τη στιγμή, για τίποτα άλλο. Για ό,τι έχει πάθος μέσα. Και πάμε και στους υδροχόους μας. Άλλη μία δύσκολη περίπτωση του Λέοντα του Άρη στο Λέοντα, γιατί ενεργοποιείτε ό,τι υπάρχει απέναντί σας. Ενεργοποιούνται αυτοί οι άλλοι της ζωής σας. Ως σχέσεις, ως σύντροφοι, ως σύζυγοι, ως συνεργάτες. Ιδιαίτερως εσείς οι υδροχόοι που έχετε γεννηθεί το Φεβρουάριο σε αρχές 1, 2, 3, 4, δώστε σημασία και ακούστε προσεκτικά τι σας λένε οι απέναντι. Οι οποιοδήποτε αυτοί απέναντι, κάποια πράγματα ίσως να μην τα είχατε λειτουργήσει πάρα πολύ σοφά. Κάποια πράγματα ίσως να τα είχατε λειτουργήσει στο παρελθόν επιπόλαια. Δώστε λοιπόν σημασία, ακούστε τι σας λένε, ακούστε τι ζητάνε από εσάς και πάρτε κάποιες αποφάσεις. Όταν ενεργοποιείται ο 7ος, ενεργοποιείται και ένα άλλο κομμάτι της ζωής. Ενεργοποιούνται και οι φανεροί εχθροί. Εδώ λοιπόν, ίσως, αυτό το διάστημα με τον Άρη στο Λέοντα, να καταλάβετε ποιοι είναι, ή να καταλάβετε, τους ξέρετε, αλλά να καταλάβετε πόσο δυνατή είναι η φανερή εχθροί σας. Μήπως είχατε υποτιμήσει κάποιους ανθρώπους που στέκονταν εχθρικά απέναντί σας. Αν τώρα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, αν έχετε εμπλοκές σε δικαστήρια, περιμένετε κάποιες αποφάσεις, ας εύχεστε να γίνουν ή να πάρθουν πολύ αργότερα, μετά τον Ιούλιο. Δεν πρέπει τίποτα που θα μπορούσε να σας βλάψει αυτή τη στιγμή να βγει μπροστά ως απόφαση, ως κρίση. Και ξαναλέω, μιλάω συγκεκριμένα για εσάς του Φεβρουαρίου, όλα αυτά που λέμε δεν ισχύουν για τους υπόλοιπους. Οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου είστε πολύ ευνοημένοι, αλλά και του τρίτου απίστευτα ευνοημένοι, γιατί ο Ερμής στην αναδρομή του σας κάνει καταπληκτικά τρίγωνα.
εσείς που πρέπει να προσέξετε και είναι σως το διάστημα του Άρη στο Λέοντα, είστε εσείς του Φεβρουαρίου. Τι άλλο θα μπορούσα να σας πω. Πολύ μεγάλη σημασία να δώσετε στη σχέση σας. Και κάντε και λίγο τους χαζούς. Δεν ανάγκη να καθίσετε τώρα να βγάλετε την άκρη πέρα. Αφήστε να κάνουν οι άλλοι αυτό που θέλουν, να δείτε ποιες είναι οι προθέσεις τους και μετά πάρτε στις αποφάσεις. Και πάμε και στα ψαράκια μας. Εδώ ο Άρης από τον Λέοντα για τα ψαράκια θα είναι αγχωτικός. Θα ενεργοποιήσει τον έκτο οίκο, θα ενεργοποιήσει θέματα υγείας, καθημερινότητας και ίσως σας δώσει και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να έχετε το νου σας, την υγεία σας. Και με έναν ανάδρομο Ερμή από τους διδύμους να σας πραγματοποιεί τετράγωνα, μπορεί κάποια πράγματα που αφορούσαν στην υγεία σας που δεν είχατε αφήσει τη μέση του προηγούμενου διάστημα. Ίσως δεν είχατε δώσει μεγάλη σημασία. Καλό είναι να τα λάβετε υπόψη και να ασχοληθείτε. Να κάνω μια διευκρίνηση. Αν έχει προκύψει κάτι καινούριο, το οποίο μπορεί να περιμένει, αφήστε το. Ενώ μην μπείτε στη διαδικασία τώρα, γιατί με ανάδρομο Ερμή μπορεί να μπερδευτείτε, κάποια πράγματα να μην είναι πολύ σωστά και μην ξεχνάμε ότι εσείς εκεί στις αρχές του Τρίτου έχετε και ένα Ποσειδώνα πάνω σας, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν έτσι κάποια αποκυκλώματα. Αν τώρα υπάρχει κάτι παλιό που σας έχει απασχολήσει σε θέματα που αφορούν, σε θέμα που αφορά στην υγεία σας και έχει προκύψει πάλι, φυσικά και θα ασχοληθείτε, θα προσπαθήσετε να το λύσετε, γιατί αν είναι παλιό, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αναδρομή του Ερμή να σας δώσει και τις λύσεις. Τώρα, ο Άρης από το Λέοντα ενεργοποιεί και αυτό θέματα που αφορούν στην υγεία σας, αλλά και στην καθημερινότητά σας. Αγχωτικός θα είναι, και επειδή είστε ένα ζώδιο που το άγχος το έχετε έτσι κι αλλιώς, είναι πρίκα σας, τα ψαράκια λειτουργείτε με άγχος. Ή μάλλον σας αρέσει να αγχώνεστε για τις καταστάσεις και πολλές φορές να δείχνετε παραπάνω από αγχωμένοι από ό,τι είστε πραγματικά. Αν λοιπόν λέγαμε τι πρέπει να προσέξετε, τα δύο πράγματα που θα πρέπει να προσέξετε με τον Άρη στο Λέοντα. Υγεία και καθημερινότητα με την έννοια τις δουλειές σας, καθημερινές. Τα γραφειοκρατικά σας, την καθημερινότητα της δουλειάς σας. Αυτά, σε αυτά τα δύο να προσέξετε να μην έχετε έτσι ανακατώματα και μπερδέματα. Και μόλις με το καλό ο Άρης τελειώσει από τον Λέοντα και περάσει την Παρθένο, και τον έχετε απέναντι, τότε θα έχετε και τις απαντήσεις και στα θέματα της υγείας που σας είχαν απασχολήσει. Τέλος πάντων, θα έχουν πάρει ένα τέλος και θα ξέρετε τι θα πρέπει να κάνετε, αν θα πρέπει να ασχοληθείτε παραπάνω ή το ξεχνάτε. Αυτές είναι οι οδηγίες για τα ψαράκια μας. Μήπως ξεχνάω να σας πω και κάτι άλλο. Α, να σας πω και αυτό. Αν τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει και είστε σίγουροι για την καλή σας υγεία, υπάρχει το ενδεχόμενο να μπείτε έτσι λίγο, σε λίγο αρρωστοφοβική φάση. Να αγχωθείτε παραπάνω, να σκέφτεστε ότι κάτι μπορεί να σας συμβεί. Όχι, δεν θα είναι πραγματικότητα και με ανάδρομο Ερμή θα είναι του μυαλού σας. Τίποτα. Μην δίνετε παραπάνω σημασία σε ό,τι δεν έχετε σιγουρέψει. Και θα δείτε ότι σταδιακά μετά το τέλος του Ιουνίου που θα έχει περάσει και αναδρομή του Ερμή, θα είστε πολύ, μα πολύ καλύτερα. Α, να σας πω όμως και το πολύ ωραίο που το ξέχασα. Εσείς τα ψαράκια τον πρώτο ημερό, με το Δία πάνω στον ήλιο σας, παντρεύεστε, κάνετε παιδιά, επισημοποιείτε, κάνετε επεκτάσεις, νέες δουλειές. Είστε σε μια καταπληκτική περίοδο της ζωής σας και είστε και πολύ τυχεροί, γιατί θα κρατήσει. Θα αναδρομήσει ο Δίας, θα περάσει πάλι τις δικές σας μοίρες. Να ξέρετε λοιπόν ότι είστε από τους πολύ πολύ τυχερούς του ζωδιακού, εσείς τα ψαράκια των τριών πρώτων ημερών. Και φυσικά το 22 σας ανήκει και θα τα πούμε πολλές φορές αργότερα. Αυτά ήταν ό,τι ήθελα να σας πω για τον Άρη στο Λέοντα και για τα 12 ζώδια. Να δω λιγάκι τι μου γράφετε. Ελπίζω να μην κουραστήκατε που σας έχω κρατήσει λίγο παραπάνω. Ευαγγελία μου και η Κρύη, αρχές Τρίτου, σιγά σιγά καθώς ο Άρης θα προχωρά και εκεί προς τον Ιούλιο θα φτάσει στις μοίρες σας, θα σας κάνει τρίγωνα. Είναι τέλειο κι αυτό. Μαριάννα μου, ο Άρης το Λέοντα, στους πλανήτες που πιάνει εσένα, πρώτον είναι θέμα άγχους γενικότερα, αλλά να ξέρεις ότι είναι πολύ έτσι ενεργοποιητική και ερωτική και έχει όμορφα πράγματα να σε κάνει να περιμένεις μπροστά, γιατί ενεργοποιεί και την Αφροδίτη σου εκεί εσένα και τον οροσκόπο σου, οπότε μην το φοβάσαι.
Στέλλα, εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Κάτι άλλο ήθελα να σας πω ακόμη που ξέχασα, ότι ο Άρης από το Λέοντα, σε όσους έχετε προσωπικούς πλανήτες στο Λέοντα και ιδιαίτερος οροσκόπο, αλλά και έκτο οίκο με Λέοντα, θέλει λίγη προσοχή στα θέματα που αφορούν στην καρδιά, στα θέματα της υγείας, γιατί ο άξονας του Λέοντα και του Τροχώου είναι η καρδιά μας. Είναι η καρδιά μας και για το πώς φυσικά αισθανόμαστε, αλλά και τι είδους θέματα υγείας μπορεί να μας δώσει. Όσοι λοιπόν έχετε προηγούμενο με θέματα που αφορούν σε καρδιαγιακά, πίεση, και δεν μιλάω πάντα για τα πάρα πάρα πολύ δύσκολα, μιλάω και για τα πιο απλά. Καλό είναι να έχετε αυξημένη την προσοχή σας και να δώσετε σημασία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σας καληνυχτήσω. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς όσο ωραία πέρασα εγώ. Φιλιά πολλά. Ο Άρης το Λέοντα έχει πραγματικά μια δυνατή θέση. Προσοχή σε όσους είπαμε ότι πρέπει να προσέξουν στο σταθερό σταυρό, δηλαδή του δεύτερου δεκαημέρου, και για όλους εμάς τους υπόλοιπους δεν μας επηρεάζει άμεσα, θα τον προσέξουμε και θα δώσουμε σημασία ο καθένας στον τομέα που στον δικό μας χάρτη μας αφορά. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό βράδυ να έχετε και καλή ξεκούραση. Φιλιά, φιλιά, Γιώτα, Στέλλα, Μάρο, Ευαγγελία, Γεωργία, Μαριάννα, τα φιλιά μου σε όλους σας. Καλό βράδυ.